Εκ μέρους του ΔΣ σίγμα της ΓΕΦ σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που οργανώσαμε για την κοπή της πίτας του Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τη στήριξή σας σε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Συνόδητας, ο κ. Βόσδου, η Αντιδήμαρχος της Αθλητισμού, η κυρία Φουντούλη, Σοφία, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χάρης Μιχάλης, ο κ. Όπης Κωνσταντίνος, το στήριγμα του Συλλόγου μας από πολλές απόψεις. Και η κύριε Ανθόπουλος, Γιώργος κ. Βουσόπουλος Γιάννης, ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας και επί χρόνια προπονητές της ΓΕΦ. Με την ευκαιρία αυτή που βρεθήκαμε από εδώ για την κοπή της Βασιλότητας, θα βραβευτούν οι αθλητές της ΓΕΦ που ξεχώρισαν για την αγωνιστική τους παρουσία κατά τη διάρκεια του 2022. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η βράβευση αφορά από Βασιλότητα πέρυσι σε Βασιλότητα φέτος. Για να μην έχουμε... Και πάλι εκ μέρους της ΓΕΦ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Παρακαλώ τον κύριο Βόσδου, τον κύριο Περιφερειάρχη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, επιτυχίες πάντα και να διασταυρώνετε τα ξύφη και να αναδεικνύετε το άθλημα, να αναδεικνύετε τα ανθρώπινα περιθώρια. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι για μία ακόμη χρονιά στη Βασιλόπιτα αλλά και σε εκδηλώσεις της Δημοκρατικής Ένωσης της Φλόρινας, η οποία έχει μια ιστορική διαδρομή και έχει γράψει και τη δική της ιστορία, ιδιαίτερα στη Βασιλιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να γίνει η κυρία Φουντούλη, σας παρακαλώ. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλή χρονιά. Θα ευχηθώ πάντα επιτυχίες. Συγχαρητήρια και για τους πρόσφατους αγώνες που πήρατε μέρος. Να συνεχίσετε έτσι. Ο Δήμος είναι δίπλα σας, το ξέρετε. Ό,τι χρειαστείτε. Καλή χρονιά και πάλι. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χάρης. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλες και σε όλους. Η αθλητική αναγνώριση είναι εδώ. Εγώ όμως με κάθε ευκαιρία θα λέω ότι πέρα από τις αθλητικές επιδόσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται σήμερα, η ΓΕΦ είναι δίπλα στο Γραφείο Εθελοντισμού, παράγει ανθρώπους αλληλέγγυους, αθλητές αλληλέγγυους, και αυτό θα το λέω με κάθε ευκαιρία σε κάθε δημόσια εμφάνισή μου και σε κάθε ανάρτηση θα το γράφω παντού. Παντού. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε με τον απολογισμό των πεπραγμών του Συλλόγου από αθλητικής απόψης. Θα αναλάβει ο προπονητής μας, ο κύριος Στάσης, ο κύριος Σύλλης. Καλησπέρα και από μένα. Αρχίζω τα δύσκολα τώρα. Εγώ εκπροσωπώ και τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη. Μιλάω για τους τρεις μας. Θα κάνω ένα σύντομο απολογισμό τι είχαμε την χρονιά που μας πέρασε. Να ξεκινήσουμε ότι είχαμε μεγάλη επιτυχία με το κάμπ που διοργανώσαμε για δεύτερη φορά, 130 αθλητές από όλη την Ελλάδα, με τέσσερα σωματεία που ήρθαν από το εξωτερικό. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Βόσδου και τον κύριο Γιαννάκη, δεν είναι εδώ, αλλά εδώ πέρα αυτούς που τους αντικαθιστούν, που μας παραχωρήσαν και ελπίζω να μας παραχωρήσουν και φέτος πάλι το κλειστό γυμναστήριο, γιατί σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει και στο Δήμο και ήσταν, είπαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
όλο το ξύφος ασκήσεως στην Εθνική Ομάδα και τα κλιμάκια θα κάνουν προετοιμασία στην Φλόρινα. Τώρα, επίσης, να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση το King Alexander, την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Αντώνη Ναΐδη, μας έχουν στηρίξει γι' αυτό. Την καινούργια διοίκηση του King, την κυρία Θεοδότα, τον Θεοδότα, η οποία ευτυχώς θα παραμείνει και στον καμπιστό και θα χρειαζόμαστε λόγω των πολλών κοινωνών. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε ξενοδοχεία, αλλά για να κάνεις μια τέτοια διοργάνωση, θες ένα ξενοδοχείο με πάρα πολλά δωμάτια. Γι' αυτό μας βολεύει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, στην πορεία, καταφέραμε ύστερα από τη μεγάλη βοήθεια του κυρίου Ρόπη και βάλαμε σε λειτουργία πλέον το λεωφορείο μας από το καλοκαίρι. Το οποίο μας έλυσε χέρια, πόδια κτλ. Είναι 28 πλέον λεωφορείο στα χέρια μας, 17 θέσεων, με το οποίο κάνουμε τις μετακινήσεις μας. Τον αγώνα εις μνήμη του Μάκη Ρόπη, το οποίο έγινε για δεύτερη φορά φέτος. Η Ομοσπονδία μας για τον Προέδρο της θα το πει και στους επόμενους αγώνες πλέον έχει κλειδώσει και θα το κάνουμε κάθε χρόνο σε ημερομηνία που θα επιλέγουμε εμείς σε βάθος χρόνων, αυτό δεν αλλάζει. Τη συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε θελοντική, σε οποιοδήποτε θελοντικό κάλεσμα του Δήμου ήμασταν και θα είμαστε πάντα εκεί. Εμείς το στηρίζουμε τον εθελοντισμό όπως και πάρα πολύ, αλλά το αναφέρω ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει και μια συνεργασία με το σωματείο το Δαμοκλής στην Κέρκυρα, με το οποίο πηγαίνω εγώ και ο Δημήτρης όποτε μπορεί και κάνουμε κοινές δράσεις όπως το ΚΑΜ και θα κάνουμε και διάφορες φιλοξενίες και κοιτάμε να πάρουμε και εκεί αγώνα. Στις επιτυχίες τις περσινές του Σαχινίδη Δημήτρη που πήγε στο Πανευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο, φέτος κλειδώσαν άλλοι δύο αθλητές, ο Σωτήρης Γεροσίδερης και η Λιάννα Μουσνικά. Άρα ο Δημήτρης άφησε αντικαταστάτηση. Ο Δημήτρης τώρα να πω και έτσι και δύο πράγματα μαζί επί Τρίτη Λυκείου. Δυστυχώς το έλεγα και κάποιοι δεν με πιστεύανε ότι η Τρίτη Λυκείου είναι πολύ δύσκολη. Και δυστυχώς έχουμε προβλήματα, χάνουμε παιδιά, τα χάνουμε για ένα χρόνο. Ελπίζουμε να επανέλθουμε μετά. Υπάρχουν αντικαταστάτες. Ξεκινάμε για να μην πολυλογώ και την ξυφασκία με αμαξίδιο. Έχουμε ξεκινήσει. Μιλάμε με τον κύριο Κάθελη στην Αθήνα. Ήδη έχουμε αθλήτες που ξεκινάνε. Ο Παναγιώτης, να λέμε γιατί το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά και το δόχι το θέμα. Αλλά όλα αυτά που είναι στο Παναγιώτη. Να πούμε να καλούμε όλα αυτά που είναι στο Παναγιώτη. Θα δούμε, το ξεκινάμε δειλά-δειλά και ελπίζουμε να είμαστε σε καλό δρόμο και να προχωρήσουμε. Το 23 να παίξει αγώνες η Μαρία. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά που θα το πω. Έχουμε και πάρα πολλούς αθλητές μας που πήραν τα περιβόητα μόρια. Αυτό εγώ δεν θέλω γενικά να το αναφέρω. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να ο αθλητισμός να έχει και βόρειο με τα μόρια. Για μας έχουμε τις ίδιες απόψεις στο σύλλογο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι καλοί μαθητές. Όσα μόρια και να πάρεις, αν δεν ασχοληθείς με το σχολείο και τα μαθήματά σου, αν μπεις σε μια σχολή δεν θα μπεις ποτέ. Το έχουμε κάνει αυτό, δεν θα αναφέρουμε τα ονόματα, όπου μπορούμε βοηθάμε αθλητές να παίρνουν τα πόνους, αλλά σίγουρα δεν είναι το πρώτο. Πάνω απ' όλα είναι να μάθουμε αθλητική παιδεία, να γίνουν καλοί αθλητές. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι πρωταθλητές, αλλά το θέμα είναι να περνάμε καλά και όμορφα. Θα προχωρήσουμε με τους χορηγούς μας. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το ξεκίνημα του κυρίου Ρόμπι Κώστα και της οικογένειάς του. Πλέον με την καινούργια από την επιχείρηση ξενοδοχειακής επιχείρησης Modern Pioneer που μας έδωσαν το λεωφορείο. Το λεωφορείο βέβαια αυτό μας το άφησε ο κύριος Ρόμπις, είχε όμως και άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν. Τα οποία σε αυτά μας βοήθησε ο κύριος Χατζηχρήστος Τάσος και η οικογένειά του, το Coffee Train Florida και ο κύριος Θωμάς ως γνωστός Τζάμπο Τελεπίνας. Βγήκανε και αναλάβανε τα τρέχοντα αυτά τα λειτουργικά τα οποία έχει ένα λεωφορείο. Για τη θέρμανσή μας μας βοηθάει ο κύριος Ασπόψης με την ΕΚΟ. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να μην αναφέρω και άλλους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει την προηγούμενη χρονιά. Ξεκινάμε και έχουμε το art workshop του κυρίου Δημήτρη Γλούτση που μας έχει κάνει τα γραφικά της αρχής όλα αυτά που γίνεται. Μην φανταστείτε ότι εμείς ξέρουμε να κάνουμε και αυτά. Τα δεν υπάρχει περίπτωση για καμιά φωτογραφία, καλή είμαστε. Το γυμναστήριο αθλοκίνηση που όλοι οι αθλητές του συλλόγου μπορούν να γυμνάζουν δωρεάν όλο τον χρόνο.
τις γόντελας του κύριου Καπερώνη για την παροχή του Μουκού, τις γόντελας θα υπάρχουν και εδώ στην Κίτα, το φούρνο, το μίνις μπουλαντζερί του κύριου Χρήστου που μας βοηθάει με τα ιδέσματα τα ωραία, Μέλι και Μελάκι Φλόρινας για τα δώρα που θα στην Κίτα, δεν είναι γίνησε το φέτος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την περιφέρεια και το Δήμο που είναι πάντα δίπλα μας σε όλα αυτά που ξεχνίζουμε. Και αυτό που έχω πει και είναι ότι εμείς δεν ζητάμε οικονομικά ανταλλάγματα και να μην το παρεξηγήσουμε, απλά να γίνονται τα γνωστά και απλά που μπορείτε. Επίσης, υπάρχει και ένας άλλος φίλος, ο οποίος μας βοήθησε φέτος και έδισε όλα τα παιδιά με τα μπουφάν που πήραμε, είναι ο κύριος Χρονόπουλος Ηλίας. Αυτός είναι συγγενής δικός μου, άκουσε μια κουβέντα που κάναμε που βρέθηκα στην Αθήνα τις γιορτές και κατευθείαν έκανε και μας έδισε όλα τα παιδιά με τα μπουφάν. Μέσα σε όλες αυτά τα τεφ, σε όλες αυτές τις χορηγίες, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έχουμε και τις συμβουλές διαιτολογίας και διατροφής της κυρίας Έλληνα Ζωμού με τον αφήνα μας έδωσε. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, το είπε ο Δημήτρης, άρα προχωράμε για να μην καθυστερούμε στην τραπεζά. Ζούμε να έρθει για την πρώτη αυτονομία ο τελευταίος μας Αγγελίδης Δημήτρης. Ο Σαγγελίνης Δημήτρης είχε αυτή τη χρονιά ως μαθητής την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Θα συνεχίσουμε με την Γλούφτση Εγγελίνα. Η Γλούφτση Αγγελίνα έχει δεύτερη ομαδική θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδωμα των Ρασίδων που έγινε στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με τη Σομισή Ειρήνη. Η Σομισή Ειρήνη ήταν δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παπαδόπουλο Μαρκορασίδων στο Μαλικό. Προχωρούμε. Ναΐδη Καλλιρόη. Ναΐδη Καλλιρόη έχει φέτος δεύτερη και τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο Εφήβων, δεύτερη ατομική θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παπαδόπουλο Μαρκορασίδων και δεύτερη ομαδική στην κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο. Θα καλέσουμε τώρα τον κύριο Μιχάλη Χάτσιο. Σοφία. Απλά συγγνώμη για αυτό που μας τα παίρνετε, Σοφία με το στόχο και τους καταλαβαίνετε από κεράγω. Η Σοφία. Κύριε Φουντούλη παρακαλώ και τον Αλεξόπουλο Διονύση. Ο Αλεξόπουλος Διονύσης, τρίτη πανελλήνια ομαδική θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παπαδόπουλο Μαρκορασίδων που έγινε στην Αθήνα. Χατζηιωάννου Δημήτρης. Τρίτη πανελλήνια θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικό που έγινε στην Αθήνα. Βάση Αλεξάνδρα και Κυβωτίδου Αναστασία είναι και οι δύο αθλήτες που συμμετείχαν και πήραν την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στην Αθήνα, στο ομαδικό. Επειδή λείπουν και οι δύο, θα πάρει ο Δημήτρης. Δημήτρης, δούμε στα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαρδούλη. Ο κύριος Χάζιος τώρα παρακαλούν και η θησέας. Τερπίνα Ιωάννα. Παρακαλώ. Η Τερπίνα Ιωάννα έχει πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση ατομική στα Πανελλήνια Κύπελλα Ανάπτυξης που έγιναν στην Αθήνα και στην Κέρκυρα.
Τικοπούλου Έλληνα. Τικοπούλου Έλληνα. Τικοπούλου δεν είναι εδώ. Κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη. Ναι. Εγώ βλέπω θα πάρω σε λίγο λεπτό. Έχω σε λίγο λεπτό. Σιδηροπούλου Ελένη. Τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ανάπτυξης. Γενοσίδερη Πινελόπη, αυτό το πάρω εγώ. Είναι η λίγη τρίτη Πανελλήνια θέση. Παρακαλώ τον κύριο Ρόμπι Κώστα. Θα μας πείτε και μία ευχή για την καινούργια χρονιά. Εύχομαι στους αθλητές του Στυγκέντης του Συλλόγου, σε όλους τους παρευρισκόμενους, μία καλή, δημιουργική και αποδοτική χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Παρακαλούμε. Γεροσίδερη Σωτήρης. Τρίτη θέση ατομική στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Τρίτη θέση ομαδική στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Και τρίτη θέση ατομική στο Πανελλήνιο Κύπελλο Εφήβων. Δούμτσι Αντιγόνη. Η Δούμτσι Αντιγόνη έχει δεύτερη ατομική και τρίτη ατομική στα Πανελλήνια Κύπελλα Άντερ 13 και δεύτερη Πανελλήνια θέση ομαδική στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άντερ 13 που έγινε στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραβή. Τον κύριο Μουσόπουλο παρακαλώ. Τη Στρέζο Ναταλία, παρακαλώ. Τη Στρέζο Ναταλία, δύο τρίτες θέσεις ατομικές και μία δεύτερη ατομική στα Πανελλήνια Κύπελλα Άντερ 13 στη Σπάθη. Σοβιζή Ελένη. Σοβιζή Ελένη, τρίτη ομαδική στο Πανελλήνιο Κύπελλο Παπαδόπουλο Μακροασίδη. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Παρακαλώ τον κύριο Ανθόπουλο και κλείνουμε. Ταρελίδο Αφροδίτη, τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο Άντερ 20. Το βραβείο θα πάρει προπονητής ο κύριος Παναγιώτης Δούρος. Και κλείνουμε με τον Δούδο Δημήτρη. Δούδο Δημήτρης, τρίτη ατομική θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών που έγινε στην Αθήνα και θα βγει μέχρι την εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα... Σε αυτά που βλέπετε, είχαμε ευχάριστες, είχαμε και μία δυσάρεστη στιγμή μετά το camp που ολοκληρώθηκε. Ένας από τους προπονητές που συμμετείχε, ο Χρήστος Παπαγεωργίου, έφυγε, δεν είναι πλέον κοντά μου, δεν είναι μαζί μας. Θα το δείτε, αφού κάνω μια αναφορά τώρα, το έχουμε σημάνει.
χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, παιδιά.